να αφοσιωθείς στο πρώτο παιδάκι, τώρα με το καλό και στο δεύτερο. Κοίταξε, ήταν πολύ συνειδητή η απόφαση, αλλά έτσι προέκυψε κιόλας. Δηλαδή δεν έτυχε να υπάρξει κάποιο τηλεοπτικό project που να ταιριάξει και να πω ναι, πάμε να το κάνουμε τώρα. Ωστόσο, οι άλλες μου οι μεγάλες καμπάνιες συνέχισαν και συνεχίζουν, όπως με τη L'Oréal Paris που θα ετοιμάσουμε πολύ ωραία πράγματα τώρα και από το Σεπτέμβρη. Όμως ήθελα τόσο πολύ να αφοσιωθώ στο Σάβα, ήθελα τόσο πολύ να χορτάσω την κάθε του στιγμή και το έχω καταφέρει αυτό. Δηλαδή και στην πρώτη εγκυμοσύνη μου να, εντάξει, τρελά εσωστρεφής, πάρα πολύ κλειστή. Δηλαδή δεν ήθελα καθόλου να το βγάλω όλο αυτό προς τα έξω. Ήτανε... Γιατί έτσι, τι σε έκανε να νιώθεις έτσι? Ήθελα όλο αυτό τόσο πολύ να το ζήσω. Ξέρεις, ήθελα τόσο πολύ να το ευχαριστηθώ και ένιωθα ότι περνούσε τόσο γρήγορα ο καιρός, επειδή ευτυχώς είχα και μια εύκολη εγκυμοσύνη και την πρώτη φορά και τώρα. Οπότε ξαφνικά έλεγα πω περνάει ο καιρός και θέλω να το ζήσω. Ήταν για μένα όνειρο ζωής και το ευχαριστήθηκα. Τώρα είμαι πολύ πιο χαλαρή. Είμαι πολύ χορτασμένη, είμαι και με το Σαβούλη και με τον άντρα μου πολύ καλά. Οπότε εντάξει, το έχω ζήσει. Η καθημερινότητά σου, ας πούμε, ωραία, σε πρακτικό επίπεδο σίγουρα έχει αλλάξει. Μετά τη γέννα, είχες, ας πούμε, και αυτές τις ορμονικές που λένε ψυχολογικές μεταπτώσεις που αντιμετωπίζουν πολλές μητέρες. Δεν το πω απαραίτητα στη φάση της επιλόγης κατάθλιψης, γιατί πρέπει να πληρώνονται και κάποιες προϋποθέσεις συγκεκριμένες για να έρθει αντιμέτωπη μια κοπέλα με επιλόγη κατάθλιψη. Αλλά είχες μέσα σου έτσι αυτές τις μεταπτώσεις της προσαρμογής που αντιμετωπίζουν οι νέες μαμάδες? Απλά έκλαιγα, εντάξει, και ακόμη είμαι, κλαίω πολύ πιο εύκολα από ότι στο παρελθόν. Ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη. Φαντάσου, ο άντρας μου το βράδυ για όλο το καιρό που θύλαζα, μου λέει, πρώτη φορά μου λέει, σε βλέπω εσένα να ξυπνάς με τέτοιο χαμόγελο μέσα στη νύχτα για να πας στο μωράκι. Πρώτη φορά ξυπνάς με όρεξη, γιατί υπναρού ήμουνα. Πλέον δεν είμαι, αλλά πλέον δεν με νοιάζει να είμαι. Παλιά για μένα ο ύπνος ήταν μια τεράστια πολυτέλεια, οπότε δεν το χαλάλιζα εύκολα. Τώρα πραγματικά δεν με νοιάζει να είμαι και όλο το βράδυ ξύπνια αρκεί να είμαι δίπλα στη...